Θα πάμε στο Μύρτο Ιεράπετρας. Εκεί τώρα έχουμε και μια γιορτή βέβαια αύριο, καθώς εκεί οι ντόπιοι κάτοικοι θα τιμήσουν τους Αγίους Αναργύρους. Και βέβαια έχουμε να κάνουμε και με μια πληθώρα καλοκαιρινών εκδηλώσεων, με φόντο βέβαια και την πολύ γνωστή γιορτή τουρισμού. Την ίδια ώρα, σε σύγκριση με την Ελούντα, παρουσιάζεται ένα μούδιασμα στις αφίξεις και στις τουριστικές ροές στο Μύρτο Ιεράπετρας. Και θέλω να πάμε λίγο να επιβεβαιώσει το ρεπορτάζ μας ο κύριος Αλέξανδρος Παντελάκης, με την ιδιότητα του Προέδρου της Κοινότητας Μύρτου στην Ιεράπετρα. Κύριε Παντελάκη, πώς είστε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτοπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μας δίνετε. Δική μας η χαρά, δική μας η χαρά. Ξεχωριστός τόπος, ξεχωριστό χωριό. Κάπως ένα μούδιασμα, κύριε Αρχή, πάντως. Μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα. Είναι γεγονός ότι υπάρχει ένα μούδιασμα. Ελπίζουμε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Είμαι σίγουρος ότι θα αλλάξουν. Απλά υπάρχουν διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με... που επηρεάζουν όλο, νομίζω, το κύκλο του τουρισμού, όχι μόνο στο Μύρτος και παντού. Έχουν να κάνουν καταρχάς με το COVID, το οποίο, όπως βλέπετε, επανέρχεται δρυμύτερο. Ναι. Έχουν να κάνουν με ένα σοβαρό θέμα με τις πτήσεις στα αεροδρομίων, δηλαδή που πηγαίνει πελάτες και τελευταία στιγμή τους λένε δεν ακυρώνει την πτήση σας, δεν μπορείτε να έρθετε, ή έρχονται εδώ για 15-14 μέρες και τελικά χάνουν τις 2 μέρες λόγω αλλαγής της πτήσης. Έχω πάρα πολλές περιπτώσεις τέτοιων πελατών εδώ στο ξενοδοχείο και από ό,τι μίλησα και με τουριστικό πράκτορα, έχουν ένα θέμα σοβαρό για όλους. Εν τω μεταξύ, στο μέτωπο των προκρατήσεων, μιλάμε για το τώρα. Έχετε εικόνα, φαντάζομαι, και για το επόμενο 20ήμερο. Πού θα κινηθούμε? Νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να αυξάνει ο τουρισμός, να αυξάνει τις ροές, η επισκεψιμότητα κτλ. Υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά το μοντέλο τουρισμού που έχει αναπτυχθεί σε όλη την Κρήτη. Εμείς εδώ στο Μύρτος δεν το έχουμε και δεν το θέλουμε. Είναι αυτό το μοντέλο, το all inclusive, το οποίο είναι ένα που υπάρχει βέβαια, που θα πρέπει να πούμε, και σε άλλα κράτη, άρα είναι κάτι που δύσκολα μπορεί να το αλλάξεις, αλλά είναι μια μορφή τουρισμού η οποία, ναι μεν φέρνει μαζικά κόσμο, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αφήνει τα αναγκαία χρήματα που χρειάζονται στη χώρα ή αν μένουν καν στη χώρα. Μάλιστα. Όπου υπάρχει το all inclusive, εξαφανίζονται μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις δίπλα. Μπαίνουν δηλαδή θέματα άλλα που δημιουργούνται λόγω του μοντέλου αυτού του τουρισμού. Εμείς εδώ στο Μύρτος δεν το έχουμε. Αναφορικά τώρα με την αυριανή γιορτή των Αγίων Αναργυρών. Αύριο είναι των Αγίων Αποστόλων και την 1η Ιουλίου είναι των Αγίων Αναργύρων. Ναι. Λόγω λοιπόν ακριβώς αυτού του γεγονότος, που είναι οι Άγιοι Ανάργυροι, είναι πολιούχος, θα μπορούσα να πω, με την έννοια ότι ο Άγιος Αντώνιος είναι πολιούχος, αλλά η εκκλησία η μεγάλη, η οποία χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της κοινότητας, είναι οι Άγιοι Ανάργυροι. Ο Άγιος Αντώνιος, ο οποίος είναι μια πάρα παλιά εκκλησία, πανέμορφη εκκλησία, και αυτή υπήρχε, γι' αυτό έχει θεωρείται πολιούχος, αλλά η εκκλησία η οποία ουσιαστικά είναι πολιούχος με την ευρεία έννοια, είναι ο Άγιοι Αναργύροι. Προς τιμή λοιπόν αυτής της γιορτής που έχουμε μεθαύριο, αύριο βράδυ οργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο μια γιορτή εδώ στο Μύρτος με κάποιους κριτικούς καλλιτέχνες. Ναι. Εμείς σαν μέρος πρέπει να γνωρίζετε και να γνωρίζουν και αυτοί που μας ακούνε, ότι οι ταβέρνες, τα μαγαζιά, σχεδόν δεν υπάρχει μέρα που να μην έχουν ζωντανή μουσική. Αυτό να είναι θετικό. Ο κόσμος, να περάσει. Έτσι, να γυρίσουμε λίγο τον χρόνο πίσω σε περίοδους προπανδημίας. Εκεί στο Μύρτο μας βοηθάτε. Έτσι ακριβώς. Έχουμε και τη γιορτή και τουρισμού. Έχουμε προγραμματίσει, γιατί έχουμε 2 χρόνια την κάνουμε λόγω COVID. Αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, 24 Σεπτεμβρίου θα είναι γιορτή τουρισμού στο Μύρτο, η οποία γιορτή τουρισμού, για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Μιλάμε ότι όλα τα σπίτια, οι οικοκυρές, όλες οι επιχειρήσεις φέρνουν φαγητό στην πλατεία με ζωντανή μουσική πάντα, η οποία κάνουμε ένα τεράστιο μπουφέ και περνάει ο κόσμος, τρώει, πίνει, διασκεδάζει και περνάμε, εν πάση περιπτώσει, τιμούμε αυτούς οι οποίοι μας τιμούν με την παρουσία τους χρόνια. Μάλιστα, και βραβεύουμε
αν κρίνουμε ότι χρειάζεται κάποια βράβευση για κάποιους πελάτες μας. Λοιπόν, τι κρατάμε, ότι η περιοχή εκεί, το χωριό, είναι έτοιμο να υποδεχθεί επισκέπτες με τον παραδοσιακό, τον ξεχωριστό τρόπο, όπως πολύ καλά κάνατε και το αναφέρατε, ζωντανή μουσική σε καθημερινή βάση και προκρατήσεις οι οποίες στο επόμενο διάστημα ακολουθούν αυξητική ροή, αυξητική τροχιά. Και ταμείο στο τέλος. Θα πρέπει να γνωρίζετε, κύριε Παναγιωτόπουλο. Ναι. Βεβαίως, φέτος είναι τα κόστη τέτοια που δεν μπορεί κανείς να ξέρει εκ των προτέρων τι θα προκύψει. Αυτό που θα ήθελα να σας πω και να το μεταφέρουμε στον κόσμο είναι, ο Μύρτος έχει το εξής χαρακτηριστικό, το οποίο τον κάνει να διαφέρει, να προσφέρει ένα διαφορετικό προϊόν σε σχέση με άλλες περιοχές. Δεν μας πιάνει αέρας. Προστατεύεται από τα βουνά, στα 2 με 3 χιλιόμετρα μπορεί να παίρνει τον κόσμο, εδώ εμάς δεν μας πιάνει αέρας. Ευλογία. Έχει ανακαλυφθεί βέβαια από πολύ κόσμο και έρχονται πάρα πολλοί, γιατί σε άλλες περιοχές δεν μπορούν καν να πλησιάσουν στη θάλασσα. Έχει μημία, έχει το φαράγγι παραπάνω, έχει το, ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα, και θα το έλεγα και καλό, δεν είναι μόνο πρόβλημα. Έχει το πάρα πολλά αρχαιολογικούς χώρους. Έχει μουσείο στο κέντρο του χωριού. Κάποιος δάσκαλος, μακαρίτης, ο Γιώργος Δημητριανάκης, φρόντισε να δημιουργήσει. Μια σειρά δραστηριοτήτων, Πρόεδρε. Μια σειρά έχει πάρα πολλά δραστηριοτήτων. Η παραλία μας είναι οργανωμένη. Λοιπόν, οργανωμένη. Εμείς να ευχηθούμε καλή σεζόν. Καλή σεζόν. Θα τα ξαναπούμε. Ξέρετε ότι έχουμε αδυναμία στην περιοχή σας. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέμε. Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά, και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Σας περιμένουμε όποτε θέλετε να είστε καλά. Κοντά, σας φιλοξενήσουμε. Να είστε καλά, Πρόεδρε. Και να κεράσουμε, να δείτε την ευγένειά μας. Κύριε Παντελάκη. Να σας αποκαλύψει ο Μύρτος την ευγένειά του. Τους χαιρετισμούς μας, λοιπόν.